Κυρία Τσουλφά, καλημέρα από την ΚΟ. Κάνουμε αυτή την επικοινωνία γιατί είδαμε έτσι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση στα τοπικά μέσα ότι θα γίνει μια εξέταση από το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά, εξετάσεις στη Ρόδο. Πείτε μας λίγες λεπτομέρειες, τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά και ποιες επιστήμες προσεγγίζουν αυτές οι εξετάσεις. Με πολύ μεγάλη μου χαρά να σας μιλήσω, κυρία Μισαηλίδου. Να σας πω πρώτα ότι το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια εντοπίζει μαθητές με αυξημένες ακαδημαϊκές δεξιότητες και τους υποστηρίζει μέσω εξωσχολικών προγραμμάτων. Χαρισματικό παιδί θεωρούμε με την βιβλιογραφική έννοια του όρου ένα άτομο το οποίο έχει δυναμική για υψηλές και ασυνήθιστες δεξιότητες ή επιδόσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς. Και όταν μιλάμε για χαρισματικά παιδιά, πολλοί θα σκέφτονται τον άριστο μαθητή. Αλλά δεν εννοούμε μόνο τον άριστο μαθητή, εννοούμε τον μαθητή ο οποίος έχει ευστροφία, δημιουργικότητα, φαντασία, ακόρεστη περιέργεια και ας μην τα πηγαίνει και πολύ καλά με τα μαθήματα, γιατί η χαρισματικότητα και οι σχολικές επιδόσεις δεν πηγαίνουν πάντα χέρι με χέρι. Αυτό νομίζω μπορεί να αφυπνήσει κάποιους γονείς οι οποίοι μπορεί να παρατηρούν ότι όντως τα παιδιά τους μπορεί στο σχολείο να μην έχουν πολύ καλές επιδόσεις και να βαριούνται και να τους δώσει ένα έναυσμα να το ψάξουν λίγο παραπάνω, μήπως όντως το παιδί τους έχει κάποιο τέτοιο χάρισμα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί συχνά εμείς οι εκπαιδευτικοί, όταν βλέπουμε έναν μαθητή ο οποίος είναι αδιάφορος και βαριέται, πολλές φορές θεωρούμε ότι το μάθημα δεν τον ενδιαφέρει, χωρίς να σκεφτούμε ότι μπορεί να αφομοιώνει την ύλη πολύ γρήγορα, μπορεί τα ενδιαφέροντά του να είναι διαφορετικά, μπορεί να μαθαίνει με γρηγορότερους ρυθμούς. Και γι' αυτό ακριβώς να έχει αυτή τη συμπεριφορά και αδίκως τον χαρακτηρίζουμε σαν έναν κακό μαθητή, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος μέσα σε εισαγωγικά. Επομένως, εμείς ψάχνουμε για χαρισματικά παιδιά τα οποία έχουν μια διαφορετική σκέψη και σε εύρος αλλά και σε βάθος και έχουν και πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν στη Ρόδο στις 10 του Φλεβάρη και αφορούν μαθητές από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Γυμνασίου. Πολύ σωστά. Είναι εξετάσεις για τις οποίες δεν χρειάζονται προετοιμασία. Είναι στα ελληνικά. Είναι μορφής πολλαπλής επιλογής, που σημαίνει τα παιδιά ούτε θα λύσουν μια μαθηματική εξίσωση, ούτε θα γράψουν ένα πρόβλημα γλώσσας. Αρκεί να καταλαβαίνουν την γλωσσική και τη μαθηματική σχέση λέξεων και αριθμών. Και επίσης υπάρχει και ένα τεστ για οπτικοχωρική αντίληψη, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και συνήθως το έχουν τα παιδιά που επιλέγουν τελικά να γίνουν μηχανικοί. Και σε ποιες επιστήμες, ποιες επιστήμες προσεγγίζει, ανθρωπιστικές, θετικές? Όταν ένα παιδί περάσει το γλωσσικό κομμάτι των εξετάσεων, μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα που είναι από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις, ψυχολογία, διπλωματία. Όταν περάσει το μαθηματικό σχέδιο, του ανήκεται το πεδίο των θετικών επιστημών και μπορεί να κάνει εγκληματολογία, γενετική, θεωρία παιγνίων. Και μάλιστα τα μαθήματα είναι τέτοια που δεν τα βρίσκει κανένας στο τυπικό σχολικό πρόγραμμα. Και επίσης το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Τα παιδιά, να φανταστείτε, του γυμνασίου κάνουν μαθήματα επίπεδου πρώτου έτους στο Πανεπιστήμιο. Φυσικά όλα αυτά είναι σχεδιασμένα τα προγράμματα και τα μαθήματα από το Πανεπιστήμιο του Johns Hopkins, που έχει χρόνια, πάνω από 40 χρόνια, εμπειρία και τεχνογνωσία στο πώς να υποστηρίζει χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές. Και αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι που το υποστηρίζει και το Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα. Πολύ σωστά. Η ιδρυτική δωρεά ήταν του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το Ίδρυμα συνεχίζει να υποστηρίζει το πρόγραμμα μέσω υποτροφιών. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών. Το 52% των μαθητών παίρνουν μέρος σταθερινά προγράμματα με υποτροφία. Δίνουμε πάνω από 150 υποτροφίες στα παιδιά όλης της Ελλάδος και της Κύπρου. Συγκεκριμένα 186 δώσαμε πέρυσι, το 56%. Και επίσης είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε και παιδιά από την περιοχή σας. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Έχουμε πάνω από 15 παιδιά που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα με υποτροφία. Αλλά φυσικά θέλουμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή από την περιοχή. Οπότε όποιος θέλει, όποιος γονέας θέλει να συμμετέχει το παιδί του σε αυτές τις εξετάσεις, πού μπορεί να απευθυνθεί, πού μπορεί να σας βρει για περισσότερες πληροφορίες?
Μπορεί να μας βρει μέσω της ιστοσελίδας μας, cityypavlagris.gr, ή να τηλεφωνήσει στη Θεσσαλονίκη, στο γραφείο μας, το 2310-398-253, και αν μπει και στο site του Κολεγίου Ανατόλια, θα μπορέσει να βρει επίσης πληροφορίες. Και... ναι. Πείτε μου. Θέλω να συμπληρώσω ότι θα βρισκόμαστε στη Ρόδο αυτό το Σάββατο για ημέρες μοριμίας, όπου τα παιδιά θα μπορέσουν να γευτούν, να πάρουν μια μικρή γεύση τριών ωρών. Πώς γίνεται ένα μάθημα στο CTY, γιατί κάποιος να έρθει να κάνει μάθημα στο CTY, θα δει πώς είναι διαδραστικό, πώς είναι πολύ βιωματικό, πώς τα παιδιά εξελίσσονται μέσα σε ένα πρόγραμμα χωρίς να συγκρίνεται το ένα με το άλλο, και το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η εξέλιξη, η ατομική εξέλιξη του κάθε μαθητή. Πώς μπορείς να δουλεύεις ομαδοσυνεργατικά, πώς μπορείς να καλλιεργήσεις την κριτική σου σκέψη, την αναλυτική σου σκέψη, την ομαδοσυνεργατικότητά σου. Και έτσι θα βρισκόμαστε στο τρίτο γυμνάσιο της Ρόδου, και παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν, τα παιδιά του γυμνασίου, θα μπορέσουν να κάνουν μάθημα ή ψυχολογία ή μαθηματικά και πιθανότητες, και τα μικρά μας παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν μαθηματικά και αρχιτεκτονική. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Και πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά που συμμετέχουν στα camp, όπως συνήθως τα λέμε, ότι μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά που δεν είναι από Θεσσαλονίκη, μέσω της τηλεκπαίδευσης, που την έχουμε όλοι συνηθίσει λόγω του κορονοϊού. Νομίζω αυτό είναι μια μοναδική δυνατότητα που δίνεται στα παιδιά που είναι μακριά από τη συμπρωτεύουσα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Υπάρχουν προγράμματα διαδικτυακά με σύγχρονη διδασκαλία, δηλαδή υπάρχει εκεί καθηγητής και υπάρχει τάξη, όπως την έχουμε γνωρίσει τώρα τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς λόγω κορονοϊού. Και υπάρχουν και μαθήματα σύγχρονης διδασκαλίας. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόγραμμα είναι το θερινό μας πρόγραμμα, όπου ένα παιδί εκτός Θεσσαλονίκης μπορεί να έρθει για 3 εβδομάδες και να ζήσει μια ακαδημαϊκή εμπειρία στο κολέγιο στο Κολέγιο Ανατόλια, γιατί ακριβώς έχουμε υποτροφία. Έχουμε οικοτροφείο. Οπότε μπορεί να φιλοξενηθεί εδώ στους χώρους. Και έτσι θα καλλιεργήσει όχι μόνο το γνωστικό του υπόβαθρο, αλλά και τις κοινωνικοσυναισθηματικές του δεξιότητες. Γιατί θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον με παιδιά που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και πολύ μεγάλη αγάπη και δίψα στο να ανακαλύπτουν τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο. Κυρία Τσουλφά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε και νομίζω ότι πολλοί γονείς θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα του δικού σας κέντρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά να πούμε ότι από τη μια το κέντρο μας υποστηρίζει χαρισματικά παιδιά, από την άλλη υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς με δωρεάν επιμορφωτικά εργαστήρια, έτσι ώστε να μπορούν μέσα σε μια τυπική τάξη να μπορέσουν να εντοπίσουν τον χαρισματικό τους μαθητή, να τον υποστηρίξουν, γιατί η έρευνα και η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι υποστηρίζοντας το χαρισματικό σου παιδί, υποστηρίζεις ολόκληρη την τάξη.